Το σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Γιάννητσών συνεχίζεται εδώ και αρκετούς μήνες. Με μόλις 2 παθολόγους έχει απομείνει η παθολογική κλινική του νοσοκομείου και με μετακινήσεις γιατρών καλύπτονται τα κενά, καταγγέλει ο Σίμος Φωστηρόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Γιάννητσών. Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας είναι η υποστελέχωση από ιατρούς στην παθολογική κλινική. Καλύπτεται με μετακινήσεις ιατρών οι οποίοι καλούνται να εφημερεύσουν και να καλύψουν το τμήμα των επειγόντων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως τόσο μεγάλη ανάγκη, διότι με τους ιατρούς αυτή τη στιγμή που έχουμε, 2 παθολόγοι υπηρετούν μόνιμοι στο νοσοκομείο μας, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και έτσι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Με μπαλώματα και πρόχειρες μετακινήσεις, όπου με προχειρότητες όπου μετακινούνται οι ιατροί, δεν επιλύονται τα προβλήματα. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχίζει εδώ και μήνες. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του Σωματείου Εργαζομένων, το οξυμένο πρόβλημα παραμένει άλυτο. Από το μήνα Ιανουάριο έχουμε επανειλημμένες φορές προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και δράσεις το σωματείο μας και προσπαθούμε να επιλύσουμε και να βοηθήσουμε τόσο τους πολίτες όσο και τους εργαζομένους, διότι σκεφτείτε, η επισκεψιμότητα των ασθενών στο τμήμα του παθολογικού τομέα των εκτάκτων είναι εκτεθειμένη κυριολεκτικά. Οι ασθενείς περιμένουν για να εξεταστούν ακόμη και 8 ώρες σύμφωνα με τον κύριο Φωστηρόπουλο και μάλιστα ενημερώθηκε γι' αυτό ο αρμόδιος εισαγγελέας Γιάννητσών. Ειδικά τις πρωινές ώρες όπου περιμένουν έως από 6, το ελάχιστο 6, 4, 5 έως και 8 ώρες το μπορούν να περιμένουν για να εξεταστούν, καταλαβαίνετε τι κρίσιμο και επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία ενός ασθενή που προσέρχεται στο νοσοκομείο μας. Την προ 10 ημερών περίπου ως σωματείο καταθέσαμε ένα έγγραφο το οποίο καταγγέλνουμε την κατάσταση αυτή προς τον κύριο εισαγγελέα Γιάννητσών και αναμένουμε τις περαιτέρω κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κοιτάξτε, οι πολίτες έρχονται και μετά από κάποιες ώρες είναι λογικό και καταλαβαίνετε η ανάγκη του ασθενή δεν μπορεί να, ανάλογα και σαφώς και την ανάγκη, αλλά εδώ καταλαβαίνετε μιλάμε για πολλές ώρες αναμονή, υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και τα πράγματα δημιουργούν και τα πράγματα αυτά μπορούν να φέρουν δυστυχώς και φέρνουν άσχημες καταστάσεις και ένα κλίμα δύσκολο και τόσο και για τον εργαζόμενο που βρίσκεται εκεί πέρα. Απελπιστική είναι η κατάσταση και στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, όπου για τη λειτουργία 2 τμήματων, ακτινολογικό τμήμα και αξονικός τομογράφος, απέμειναν 3 ακτινολόγοι, ενώ ο τέταρτος βρίσκεται σε αναρωτική άδεια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Όπου και ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος και αυτός έχει μείνει με 3 γιατρούς, και είναι 4-3 γιατροί είναι αυτή τη στιγμή και ο ένας είναι σε αναρωτική, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί και εδώ πάλι γίνονται μετακινήσεις, πράγμα που το θεωρούμε απαράδεκτο και κατά το προηγούμενο διάστημα ο αξονικός τομογράφος κάποιες μέρες δεν λειτουργούσε και καταλαβαίνετε ότι γινόταν μετακίνηση στο διασυνδεόμενο νοσοκομείο της Έδεσας είτε σε όμορου είτε στο διπλανό νομό του νοσοκομείου της Βέρειας. Και αυτό καταλαβαίνετε πάλι ότι είναι παράδεκτο να έχουμε έναν αξονικό τομογράφο και να μην έχουμε προσωπικό ιατρικό να μπορέσει να το λειτουργήσει. Διότι και ο ασθενής ταλαιπωρείται, αλλά και αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία του ασθενή. Διότι η μετακίνηση δημιουργεί κολυσιεργία, αλλά και είναι και επικίνδυνο και ανάλογα με τη βαρύτητα του ασθενή σαφώς. Η νοσοκομειακή μονάδα Γιάννητσών αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία της εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τις ελλείψεις προσπαθούν να καλύψουν με αυταπάρνηση οι υπάρχοντες εργαζόμενοι. Όμως τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας αυτής της κατάστασης είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών αλλά και των ίδιων των εργαζομένων.